είναι στη τηλεφωνική γραμμή και μας περιμένει και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ο εκ των υποψηφίων δημάρχων Αθηναίων, ο Νίκος Οφιανός. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Με την πολιτική υποστήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Σοφιανέ, ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, εγώ. Επιδιώκουμε να κάνουμε αυτή την πρώτη συζήτηση μαζί σας με αρκετή απόσταση από την ημερομηνία των εκλογών, συνειδητά, πολύ συνειδητά. Γιατί... είναι Κυριακή κοντή γιορτή που λένε. Απ' τη μια πλευρά ναι. Απ' την άλλη όμως έχουμε ακόμα ένα χρονικό περιθώριο που επιτρέπει με ψυχραιμία, ανυφαλιότητα και χωρίς ας πούμε πώς να πω, την πίεση που θέτει στην τελευταία στιγμή, την τελευταία στην τελική ευθεία η κάλπη, να δούμε όλοι μας με περισσότερη ευελιξία και με πιο ανοιχτό μυαλό το τι πραγματικά έχει γίνει στην πόλη τα χρόνια που πέρασαν και τι δεν έχει γίνει και τι πρέπει να κάνουμε και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε όλοι μαζί. Οπότε τούτων λεχθέντων ήθελα να σας ζητήσω καταρχήν μια γενική σκέψη, να μας δίνετε τη γενική σας σκέψη για το πώς βλέπετε εσείς αυτό το προεκλογικό τοπίο. Έχω την αίσθηση, ευτυχώς ίσως, αν το διαβάζω σωστά εγώ, ότι στην περίπτωση του Δήμου Αθηναίων δεν έχουμε να κάνουμε με μια κλασική προεκλογική κούρσα με κομματικά χρώματα και μόνο να σκεπάζουν τις προτάσεις και να σκεπάζουν τους ανθρώπους που έχονται και σηκώνουν το χέρι τους και λένε να βοηθήσουν την πόλη. Θα έλεγα καταρχάς ότι κομματικούς υποψήφιους έχουμε στο Δήμο της Αθήνας. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί οι υποψήφοι δήμαρχοι και στο Δήμο της Αθήνας στηρίζονται από κόμματα. Από κόμματα που κυβερνούν όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συγκυβερνήτες του ή κόμματα που κυβέρνησαν όπως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ΝΑΛ. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια προσπάθεια αποπολιτικοποίησης ενώ τα προβλήματα στην Αθήνα, ειδικά αυτά τα χρόνια της κρίσης, τα οποία τα έζησα και σαν δημοτικό σύμβουλο της Αθήνας σε 9 χρόνια τώρα, έχουν αφήσει το στίγμα τους στην πόλη και είναι η αιτία, αν θέλετε, μαζί με την ασκούμενη πολιτική από την κέντρο αριστερά του κ. Καμίνη, για πολλά από αυτά που βλέπουμε στην πόλη, για την κατάσταση στην καθαριότητα, για την κατάσταση σε μια σειρά δομές και υπηρεσίες του Δήμου, για το γεγονός ότι οι Αθηναίοι, εκτός από την βαριά φορολογία την οποία αντιμετωπίζουν από την κεντρική κυβέρνηση, αντιμετωπίζουν μια αντίστοιχη εχθρική πολιτική φορομηχτική και από το Δήμο. Άρα η προσπάθεια να συζητήσουμε για την Αθήνα βεβαίως πρέπει να γίνει πάνω στα προβλήματα της πόλης. Τα προβλήματα όμως αυτά δεν δημιουργήθηκαν έτσι ξαφνικά ή επειδή ήταν κακός ο Καμίνης, δημιουργήθηκαν γιατί υλοποιήθηκε κατά γράμμα αυτή η πολιτική όλα αυτά τα χρόνια φέρνοντας την κατάσταση της πόλης αυτή την στο σημείο στο οποίο βρίσκεται. Mm-hmm. Φυσικά οι πολίτες ζητούν κάτι παραπάνω τώρα, ζητούν κάτι διαφορετικό σίγουρα. Να δούμε πώς εννοεί ο καθένας το διαφορετικό, γιατί ξέρετε συνηθίζεται στην Αθήνα, επειδή είναι και η βιτρίνα, ας μου επιτραπεί έτσι. Έτσι είναι, σωστά το λέτε. Της αντιπαράθεσης. Συνηθίζεται προεκλογικά να ακούμε εκθέσεις ιδεών, να ακούμε οράματα, να ακούμε στρατηγικές προτάσεις, οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση με την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός που λέγεται Δήμος της Αθήνας, οι υπηρεσίες του, το προσωπικό του, τα εκατοντάδες κενά, οι ελλείψεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν την επόμενη μέρα των εκλογών και επειδή εμείς ασκούμε αντιπολίτευση και τώρα, πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτή την περίοδο. Γιατί ξέρετε, τρέχουν πάρα πολλά προβλήματα στο Δήμο της Αθήνας, τα οποία σκοντάφτει στην καθημερινότητά του εργαζόμενου. Ο κόσμος που σας σταματάει στον δρόμο, κύριε Σοφιανέ, και μιλάτε μαζί του, ποιο πρόβλημα θεωρείτε εσείς ή έχετε καταλάβει ότι τον απασχολεί περισσότερο? Μιλάω πάντα για τους δημότες της Αθήνας. Να σας πω, μιλώντας ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο επαγγελματίας στην Αθήνα. Προφανώς όταν βλέπει ένα δημοτικό σύμβουλο, ένα υποψήφιο δήμαρχο, θα σταθεί σε προβλήματα που αφορούν το Δήμο. Όμως τα προβλήματα που ο ίδιος αντιμετωπίζει πρώτα απ' όλα είναι η οικονομική του κατάσταση. Ασφαλώς βέβαια. Έτσι, και αυτή η οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται και από την πολιτική του Δήμου. Βεβαίως σκοντάφτει πάνω στα προβλήματα στην αποκομιδή, στον οδοκαθαρισμό, στον προβληματικό ηλεκτροφωτισμό της πόλης, για τον οποίο δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι του ηλεκτρολογικού, αλλά η πολιτική του Δήμου, η οποία θέλει να ιδιωτικοποιήσει τον ηλεκτροφωτισμό. Σκοντάφτει πάνω στην κατάσταση την πολύ προβληματική που βρίσκονται τα σχολεία της πόλης. Mm-hmm. Έχουμε πάνω από 300 σχολικά συγκροτήματα,
50% από αυτά έχει φτιαχτεί ως τη δεκαετία του 60. Αντιμετωπίζει τα προβλήματα σε σχέση με ελλείψεις και με την δυναμική που θα έπρεπε να έχει ή που θα έπρεπε να έχουν οι παιδικοί σταθμοί της πόλης. Θέλω να πω ότι αυτά τα προβλήματα στα οποία σκοντάφτει, συν την παραβατικότητα, συν την εγκληματικότητα, όλα αυτά, συν τα ναρκωτικά, ναι. Mm-hmm. Όλα αυτά στα αναφέρει. Κοινή αντίληψη είναι ότι έχει παραιτηθεί με μια έννοια η σημερινή διοίκηση από τη μάχη με την καθημερινότητα, αλλά ζητούμενο από αυτή τη συζήτηση και από αυτόν τον προβληματισμό όσον αφορά τη δική μας την προσπάθεια είναι να αναδειχτεί η πολιτική η οποία έχει χρεοκοπήσει, έχει αποτύχει στο Δήμο της Αθήνας, και αυτή η πολιτική δεν ταυτίζεται μόνο με τον απερχόμενο Δήμαρχο, αλλά με ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει τη σφραγίδα και τη σημερινή και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Μα όλα αυτά που λέτε με έναν τρόπο σημαίνουν ένα πράγμα. Όλες οι λύσεις, δηλαδή, έτσι που το ακούω εγώ, σχεδόν όλες, σημαίνουν χρήματα. Περισσότερα χρήματα. Όχι μόνο. Γιατί ξέρετε, στην Αθήνα δόθηκαν. Θέλω να πω με την έλλειψη των οποίων πρέπει να επιβιώσει όμως και ο επόμενος δήμαρχος. Απαιτεί πρώτα απ' όλα διαφορετικές ιεραρχήσεις. Απαιτεί ένα Δήμο ο οποίος δουλεύει για την καθημερινότητα του εργαζόμενου, του δημότη της Αθήνας, ελαφρύνοντας το λαιλατημένο του εισόδημα, γιατί πραγματικά στην Αθήνα σκορπίστηκαν εκατομμύρια σε προγράμματα τα οποία δεν άφησαν καμία υποδομή στην πόλη. Υπήρξαν ιεραρχήσεις οι οποίες υπηρετούσαν την λογική της Αθήνας σαν τουριστικό προϊόν, σαν βιτρίνα, και σε αντίθετη περίπτωση μια σειρά ανάγκες οι οποίες μπορούσαν να καλυφθούν βρέθηκαν σε τέταρτη, πέμπτη μοίρα. Μια διαφορετική ιεράρχηση, μια διαφορετική στάση απέναντι στο κεντρικό κράτος, απέναντι... Κανείς όμως λέει ότι λέτε για την τουριστική όψη, ας πούμε, ότι ίσως υπερπροβάλλεται. Σωστό. Εγώ θα λέγα ότι θα συμφωνούσα μαζί σας σε μεγάλο βαθμό. Απ' την άλλη πλευρά, είναι και αυτή που φέρνει έσοδα όμως. Σωστό. Και όμως δεν φέρνει έσοδα. Για τους καταστηματάρχες, για τα καταστήματα, μα πόσο. Το εμπόριο της Αθήνας, πόσοι άνθρωποι, τα μαγαζιά, από το μικρότερο μαγαζί μέχρι το μεγαλύτερο. Ναι. Σε μια χώρα που δεν έχουν τα εισοδήματα σταθεί στο ύψος, έχουν κατρακυλήσει πολλές φορές λόγω της κρίσης. Πώς αλλιώς θα βρουν φρέσκο χρήμα στην αγορά. Να σας πω, βεβαίως το ξενοδοχειακό Ελντοράντο για το οποίο μιλούν οι ξενοδόχοι φέρνει χρήματα. Δεν φέρνει όμως χρήματα στο Δήμο. Βεβαίως η κίνηση υπάρχει, αλλά δεν την εισπράττει ο μικροεπαγγελματίας ακόμα και στο ιστορικό κέντρο. Βεβαίως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν ανοίξει καινούργια πεδία κερδοφορίας, αλλά η πλατφόρμα αυτή πλέον ελέγχεται από συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η πολιτική η οποία υπηρετεί τη λογική Αθήνα τουριστικό προϊόν δουλεύει κυριολεκτικά για τα κέρδη των λίγων, την ώρα που η πλειοψηφία του λαού της Αθήνας πληρώνει πάρα πολλά και πληρώνει άδικα στον Δήμο της Αθήνας χωρίς να εισπράττει. Κύριε Σοφιανέ, όταν ταξιδεύουμε στη Ρώμη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στην Ευρώπη, οπουδήποτε, σου λένε, μάλιστα τελευταία, όταν, επειδή ο πολλής κόσμος κλείνει με το booking, με κάποιους τρόπους ηλεκτρονικούς για φθηνότερα, να βρει φθηνότερο κατάλημα, σου λένε αμέσως, το πρώτο που σου λένε, υπάρχει και ένας φόρος της πόλης, ο οποίος είναι 1, 2, 10 ευρώ αναλόγως. Ένα μικρό ποσό συνήθως σχετικά σε ένα ταξίδι. Τέτοιο πράγμα στην Αθήνα έχουμε αυτή τη στιγμή. Στην Αθήνα υπάρχει ένας, ας το πούμε, ένα τέλος, ας το πούμε, για την πόλη, το τέλος παρεπιδημούντων, το οποίο όμως δεν εισπράτεται. Γιατί, αυτό γιατί στην Αθήνα δηλαδή να αποτελούμε εμείς εξαίρεση σε σχέση με τους... Να σας πω, γιατί οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου δεν έχουν προσανατολισμό να εισπράξουν από τους ξενοδόχους, και ενώ υπάρχουν διάφορα μνημόνια συνεργασίας, ενώ δίνονται εκατομμύρια σε προγράμματα για το τουριστικό προϊόν της πόλης, τα έσοδα του Δήμου από αυτό το τέλος το οποίο αναφέρεστε κι εσείς και αναφερόμαστε κι εμείς σταθερά όλα αυτά τα χρόνια είναι μόλις 1.050.000. Ναι. Και καταλαβαίνετε, για παράδειγμα, αυτό το τέλος ο Δήμος εισπράττει τέλος για ένα τζίρο περίπου 250 εκατομμυρίων που κάνουν οι ξενοδόχοι στην Αθήνα. Εσείς πιστεύετε ότι ο τζίρος των ξενοδόχων στην Αθήνα είναι 250 εκατομμύρια το χρόνο? Ίσως ενός ξενοδοχείου να είναι, αλλά των ξενοδόχων της Αθήνας δεν είναι. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο το έχουμε αναδείξει πάρα πολύ και την προηγούμενη περίοδο συζητώντας για τους προϋπολογισμούς και τώρα, για να καταλάβει ένας κόσμος ότι αυτή η πολιτική δουλεύει κυριολεκτικά για τους λίγους.
δουλεύει κυριολεκτικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες με τη μορφή των ΜΚΟ έχουν εισβάλει σε όλες τις λειτουργίες και συντομές του Δήμου, σπαταλούνται εκατομμύρια σε προγράμματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την καθημερινότητα, με την πίεση της καθημερινότητας του Αθηναίου, και φυσικά αυτά είναι προς όφελος μιας πολιτικής την οποία την υπηρέτησε κατά γράμμα σαφής η κεντροαριστερά, η οποία έχει συγκεκριμένη στόχευση. Μάλιστα. Τώρα, άλλο θέμα, κύριε Σουφιανέ. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση με αφορμή το θέμα της χρήσης των ναρκωτικών, το ξέρετε κι εσείς. Βέβαια. Πολλοί κόσμος το συζητάει στην καθημερινότητά του, είτε έχουμε εκλογές είτε δεν έχουμε. Επίσης, πολύ μεγάλη κουβέντα έχει γίνει γύρω από το θέμα των χώρων ελεγχόμενης χρήσης. Έχουν τοποθετηθεί και οι συνυποψήφοι σας, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν καταλήγουν σε μια κοινή γραμμή, για να το πούμε έτσι. Θα ήθελα να μας πείτε τη δική σας θέση και ποιες είναι οι ενστάσεις που έχετε. Είμαστε αντίθετοι στην προσπάθεια ουσιαστικά νομιμοποίησης της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών, στην προσπάθεια να κρύψει κάτω από το χαλί το πρόβλημα, οδηγώντας συνανθρώπους μας χρήστες σε κάποιους εποπτευόμενους, όπως λένε, χώρους, νομιμοποιώντας τις πιάτσες, το εμπόριο και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες θα τις παίρνουν αυτοί οι χρήστες για να έρχονται στους νόμιμους εποπτευόμενους χώρους. Θεωρούμε ότι ένα τέτοιο μέτρο και ιδιαίτερα η χωροθέτησή του σε γειτονιές της Αθήνας δεν πρόκειται να περάσει στην πόλη μας. Ήδη αντιδράσεις είναι πάρα πολλές και θα μεγαλώσουν το επόμενο διάστημα. Θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική υπονομεύει την πρόληψη. Δεν είναι τυχαίο ότι 7 κέντρα πρόληψη στην Αθήνα χρηματοδοτήθηκαν με μόλις 100.000 ευρώ το 2018. Δεν είναι τυχαίο ότι η προσπάθεια να γίνει πρόληψη, να αγκαλιάσει τα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, γίνεται ουσιαστικά με τρεις επιστήμονες εργαζόμενους των κέντρων πρόληψης ανά διαμέρισμα, με διαμερίσματα στην Αθήνα τα οποία βρίσκονται στις 100.000 κατοίκους το καθένα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Δήμος στάθηκε εχθρικά ή αδιάφορα απέναντι στην προσπάθεια των στεγνών προγραμμάτων των θεραπευτικών κοινοτήτων. Λείπει μια προγραμματική συμφωνία με το ΚΕΘΕΑ για μια δουλειά τεράστιας έκτασης σε όλη την Αθήνα. Και φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι δεν αντιμετωπίζονται το εμπόριο, η πιάτσα, η διακίνηση των ναρκωτικών νομιμοποιώντας τη χρήση. Κατά τη γνώμη σας, πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα αυτό? Γιατί εγώ θα σας πω ότι, για να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου, ότι θα σας πει κάποιος, ωραία, και ποια είναι η λύση? Να κάνει ο άλλος χρήση κάτω από το σπίτι μου? Να σας πω, δεν κάνει γενικώς κάτω από το σπίτι του. Και ο χρήστης δεν πρόκειται να σηκωθεί να φύγει από την πιάτσα για να πάει σε μια γειτονιά, στον Κολονό, για παράδειγμα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι συμβαίνει ακριβώς αυτό που σας λέω, γιατί μένω πολλά χρόνια στο μεταξουργείο και ξέρω πολύ καλά πώς είναι να ξυπνάς το πρωί, κύριε Σοφιανέ, και να ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού σου και να βλέπεις τον άνθρωπο από κάτω, που προφανώς δεν λέω ότι συμβαίνει κάθε μέρα, αλλά είναι μια εικόνα που πραγματικά σε σοκάρει εκείνη τη στιγμή. Δεν διαφωνώ, δεν αμφιβάλλω εγώ ότι αυτό γίνεται. Δεν λέω, δεν είναι γενικευμένο, δεν βγαίνουμε σε όλες τις πόρτες στην Αθήνα και βλέπουμε χρήστες στους δρόμους. Σε κάποιες γειτονιές όμως συμβαίνει αυτό πολύ συχνά. Σε κάποιες γειτονιές συμβαίνει, σε κάποιες γειτονιές οι οποίες συνδυάζονται και με τις πιάτσες και με το εμπόριο των ναρκωτικών. Γιατί αυτά πάνε μαζί. Με τα ίδια επιχειρήματα, ξέρετε, πέρασε το πρόγραμμα της μεθαδόνης και της χορήγησης μεθαδόνης στα νοσοκομεία χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Μιλούν για τους αποπτευόμενους χώρους χωρίς να αξιολογήσουν τι προσέφερε το πρόγραμμα Οδυσσέας, το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργήσε αυτού του είδους της αποπτευόμενης χρήσης. Αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα Οδυσσέας δεν γίνεται τώρα συζήτηση για να επανεκκινήσει μέσω... Αυτή είναι η υποπτευόμενη χώρη. Ο Οδυσσέας ήταν το πρόγραμμα εποπτευόμενης χρήσης. Διάβαζα σήμερα και σήμερα διάβαζα. Μάλιστα στη Βουλή έχετε στη Βουλή ρύθμιση για αυτό το πράγμα, για να επανεκκινήσει ο Οδυσσέας, και μάλιστα συγκεκριμένα κάτω από την Ομόνοια. Κάνω λάθος? Ο Οδυσσέας λειτουργήσε κάτω από την Ομόνοια 3 Σεπτεμβρίου, Καποδιστρίου, νομίζω, στην Καποδιστρίου. Σωστά. Δεν αντιμετώπισε εννοείται καμιά πιάτσα, αλλά εμείς λέμε ότι ούτε και αυτό το πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί σχεδόν ένα χρόνο, δεν έχει αξιολογηθεί. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, το θέμα δεν είναι το πώς θα κρύψουμε το πρόβλημα. Γιατί ουσιαστικά κινούνται από μια τέτοια λογική. Το πρόβλημα είναι ότι απουσιάζει και μια πολιτική στήριξης αυτού του κόσμου ο οποίος βρίσκεται στο δρόμο, μιλώντας για τους χρήστες. Δεν είναι τυχαίο ότι το street work του ΟΚΑΝΑ, του ΚΕΘΕΑ, του Δήμου Αθήνας και της Περιφέρειας, 700.000 ευρώ, ψηφίστηκε το 2016 και ξεκίνησε να λειτουργεί στο τέλος του 2018.
ή το πρόγραμμα το αντίστοιχο του ΚΕΘΕΑ για το 2017 δεν έγινε λόγω απουσίας χρηματοδότησης. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν μπορείς να πας σε μια λογική που λέει απλά θα μαζέψουμε το χρήστη να κάνει αποεποπτευόμενο στη χρήση του, γιατί ουσιαστικά αυτό δεν είναι μέτρο το οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση. Αυτούς τους ανθρώπους τους οδηγεί μονίμως στην εξάρτηση. Και διαιωνίζει το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνω. Διαχειρίζεται απλά το πρόβλημα. Αποθαρρύνει ουσιαστικά, βάζει τα φόπλακα στην προσπάθεια του χρήστη να μπει στη διαδικασία της απεξάρτησης, η οποία... Εντάξει, αλλά αυτό όμως που λέτε εσείς τώρα... Δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Μα τώρα, αν ήταν όμως και έτσι, δεν θα έμπαινε ο χρήστης... Το θέμα είναι ότι σε όλο τον πλανήτη ο χρήστης δεν μπαίνει σε διαδικασία απεξάρτησης εύκολα και φοβούμαι ότι υπάρχουν και άλλες παράμετροι, για παράδειγμα... Η μετάδοση επικίνδυνων νοσημάτων, βλέπε υπατήτηδα, βλέπε HIV, η οποία διευκολύνεται όταν ο άνθρωπος δεν έχει, πώς να πω, συνθήκες στοιχειώδης υγιεινής, στοιχειώδη επίβλεψη ιατρική κλπ. Άρα το σκεπτικό όλο είναι ότι βάλτε τον κάπου κοντά σε ένα γιατρό. Ναι, βάλτε τον κάπου κοντά σε ένα γιατρό τουλάχιστον, αυτό το πράγμα. Τα προγράμματα street work θέλουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Τα ζητήματα των ασθενειών, τα ζητήματα δηλαδή που είναι συνδυαστικά με τη χρήση. Τα προγράμματα street work για τα οποία εμείς είμαστε υπέρ και λέμε ότι πρέπει να γίνουν τόσα σε τέτοια συχνότητα και με τέτοια προσπάθεια προσωπικής προσέγγισης όπως όσοι είναι και οι χρήστες. Απ' την άλλη, ο χρήστης μπαίνει σε διαδικασία απεξάρτησης. Κάθε χρόνο πάνω από 100 νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, οδηγούνται στην απεξάρτηση και αυτός ο κόσμος πρέπει να στηριχτεί. Εμείς λέμε και δεν είναι τυχαίο ότι και το ΚΕΘΕΑ, ο πιο σοβαρός οργανισμός ο οποίος ασχολείται με τη μάχη κατά των ναρκωτικών είναι αντίθετο στους χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Τα λέω αυτά γιατί γίνεται μια προσπάθεια επικοινωνιακά να διαχειριστούν ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολύ σοβαρό και αποσπώντας ένα κομμάτι χωρίς να δουν ένα συνολικό, μια συνολική αντίληψη που λέει πρόληψη, που λέει αντιμετώπιση του χρήστη, που λέει θεραπεία, απεξάρτηση, στήριξη του απεξαρτημένου και φυσικά καταστολή, γιατί πρέπει, με συγχωρείτε, να υπάρχει καταστολή όσον αφορά τα κυκλώματα του εμπόριου ναρκωτικών και της πιάτσης. Ασφαλώς. Τελευταίο ερώτηση. Υπάρχει ένα συνολικό θέμα για την ασφάλεια στην Αθήνα, που ασφαλώς είναι στα κεντρικά αυτής της προεκλογικής τουλάχιστον συζήτησης. Χθες είχαμε, εμένα πραγματικά με ξάφνιασε, με άφησε λίγο άφωνο αυτό το περιστατικό, σε περίπτερο εδώ στην Καλλιθέα παρακάτω, δεν είχα ξανακούσει ληστεία, σε περίπτερο ένοπλοι και να πάρουν όχι μόνο τα λεφτά του ανθρώπου, αλλά και όλο το εμπόρευμα από τις σοκολάτες μέχρι τα τσιγάρα να σηκώσουν, ό,τι βρήκαν και δεν βρήκαν. Είστε κι εσείς της άποψης ότι, δεν ξέρω, ότι πέρα από την αστυνόμευση υπάρχουν άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν και που έχουμε τραγικά αφήσει πίσω, όπως για παράδειγμα φωτισμός της πόλης μας? Ναι, όσον αφορά την εγκληματικότητα πλευράς του Δήμου, αυτό σημαίνει φωτισμός, σημαίνει παρουσία σε μια σειρά περιοχές και σημεία της πόλης του Δήμου και των υπηρεσιών του, σημαίνει στήριξη των επαγγελματιών της πόλης, οικονομική στήριξη, ελαφρώνοντας το βαρύ κόστος που πληρώνουν στο Δήμο ώστε να λειτουργούν καταστήματα σε χώρους κοινής συνάθρησης για να ζωντανεύουν οι γειτονιές, και φυσικά αυτό σημαίνει η αντιμετώπιση εγκληματικότητας, ότι η αστυνομία πρέπει να γίνει αποτελεσματική στο να αντιμετωπίσει το έγκλημα, το βάρος να είναι εκεί και όχι η αντιμετώπιση των διαδηλώσεων, όχι η καταστολή. Αυτή είναι δουλειά της αστυνομίας και πρέπει να την κάνει, και ο Δήμος πρέπει να κάνει τη δουλειά του, να ασχοληθεί για παράδειγμα με τα εξάρχεια που κυριολεκτικά έχουν κλείσει οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες του Δήμου σε αυτή την περιοχή, να ασχοληθεί με συγκεκριμένες περιοχές. Εμείς επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε θέσει την παρουσία του Δήμου σε συγκεκριμένα σημεία στα οποία λειτουργεί η πιάτσα, όπως είναι γύρω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, όπως είναι η Μασσαλίας, ο πεζόδρομος, όπως είναι η Χαλκοκονδύλη και η περιοχή της Μάρνης, στην οποία έχουν μετατοπιστεί οι πιάτσες μετά το πεδίο του Άρεως. Σε όλα αυτά τα σημεία λοιπόν ο Δήμος πρέπει να παρέμβει. Μάλιστα. Και απ' την άλλη η αστυνομία να αντιμετωπίσει τα κυκλώματα, τις μαφίες, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι δεν είναι κάτι άγνωστο οι μαφίες και τα κυκλώματα των ναρκωτικών στην Αθήνα.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να κλείσουμε με αφορμή και την χθεσινή σας παρουσία, κύριε Σοφιανέ, σε ένα debate με τους λοιπούς συνυποψηφίους σας και από ό,τι καταλάβαμε, η γραμμή σας συμφωνείτε όλοι στα μηνύματα κατά του ρατσισμού. Στα μηνύματα του κατά του ρατσισμού εννοείται ότι συμφωνούμε, αλλά το θέμα είναι ότι τα λόγια πρέπει να γίνονται πράξεις, πρέπει να γίνονται έργα. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορεί να καταγγέλει τα ρατσιστικά, ναζιστικά εγκλήματα και ταυτόχρονα η Χρυσή Αυγή να καλείται από μια σειρά κυβερνητικούς φορείς όπως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε εκδηλώσεις. Δεν μπορεί να φωτογραφίζεσαι μαζί με τους ναζιστές και ταυτόχρονα να καλεί σε ακροδεξιά μέτωπα. Δεν μπορεί να έρχεται αυτή η προβληματική συζήτηση γύρω από την αλλαγή του ποινικού κώδικα όσον αφορά την εγκληματική οργάνωση, που ουσιαστικά πάει να ρίξει στα μαλακά την ηγεσία της ναζιστικής οργάνωσης, η οποία δικάζεται αυτή την περίοδο εδώ και 4 χρόνια. Θέλουμε να πούμε λοιπόν ότι τα λόγια. Αυτό το ακούσαμε ομολόγω και δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε από εσάς. Το ακούσαμε και από τη Νέα Δημοκρατία. Και με βάση σκέψη, δηλαδή, υπάρχει πραγματικά κάποιος, προσπαθώ να βρω το κίνητρο, που θέλει να διευκολύνει, ας πούμε, την απαλλαγή της Χρυσής Αυγής και με ποιο το κίνητρο, κυρίως, ψάχνω εγώ σε αυτό. Επίσης, ακούσαμε ότι θα υπάρξει και διαβούλευση για το θέμα αυτό. Αυτό είπε τουλάχιστον το αρμόδιο Υπουργείο, ότι θα καλέσουν και τους τομεάρχες δικαιοσύνης από όλα τα κόμματα. Κάνω λάθος, κύριε Σοφιανέ? Το κίνητρο, ναι, κοιτάξτε, το κίνητρο πρέπει να το αναζητήσει ο κόσμος προβληματιζόμενος από αυτά που βλέπει. Εμείς, εγώ προηγούμενα και εμείς μιλάμε και στελιτεύουμε ενέργειες. Υπάρχουν ενέργειες, για παράδειγμα, σε σχέση με την δίκη της Χρυσής Αυγής, που 2 χρόνια ολόκληρα χασομερίσαμε σε σχέση με αίθουσες και όλα αυτά. Απαράδεκτα, και όλοι, μάλιστα με κυβέρνηση αριστεράς έγινε αυτό το χασομέρι. Δεν πρέπει να το στελιτεύσουμε. Πρέπει να μας προβληματίσει, αν μη τι άλλο. Εντάξει, η στελίτευση οδηγεί και σε προβληματισμό. Αν μη τι άλλο, λέω, ναι. Έτσι. Δεν πρέπει να προβληματιστούμε από τοποθετήσεις οι οποίες γίνονται και λένε ότι μπορεί να υπάρχει εγκληματική οργάνωση η οποία δρά χωρίς όμως η ηγεσία της οργάνωσης να γνωρίζει την δράση της. Δεν είναι ορισμένες τέτοιες ενέργειες δηλώσεις, για παράδειγμα, που τις λένε, τις μαζεύουν οι προβληματικές στο να δούμε στο πού την πάνε τη δουλειά. Όλα αυτά λοιπόν εμείς λέμε ότι πρέπει να προβληματίσουν έναν κόσμο, γιατί η στάση απέναντι στο ρατσισμό, απέναντι στην ναζιστική προπαγάνδα, απέναντι στη φασιστική προπαγάνδα που οδήγησε τον συγκεκριμένο μακελάρη στη Νέα Ζηλανδία, αυτόν δηλαδή τον δολοφόνο, με αιτιολογικό, το αιτιολογικό καταλαβαίνετε πώς το λέω, της αποτρόπαιας πράξης του, ότι κινδυνεύει ο πολιτισμός μας, κινδυνεύει η σύνθεση του πληθυσμού μας από τους μουσουλμάνους, τέτοια ακούμε και στην Ελλάδα. Ναι. Και τα ακούμε επίσημα από αυτό το κόμμα, αλλά και όχι μόνο από αυτό το κόμμα, και από άλλους ακροδεξιούς. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:59. Αναγκαστικά σας αφήνουμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη ευκαιρία που είχαμε και πιστεύουμε ότι θα έχουμε και άλλες σίγουρα ευκαιρίες, έτσι κι αλλιώς. Έχουμε καιρό ακόμη.